είναι και το γεγονός ότι διαπιστώνονται όλο ένα και περισσότερα κρούσματα στην κοινότητα που δεν μπορεί να συνδεθούν με μια πρωτογενή πηγή, ένα ταξίδι ή κάποιον ο οποίος έχει έρθει σε επαφή με κάποιον που έχει ταξιδέψει. Επομένως, αυτό το οποίο μας φαίνεται ότι είναι ασυνεννοησία και αλαλούμ, δυστυχώς είναι ένα φυσικό επακόλουθο όταν θα έχεις να σου σκάνε εντός εισαγωγικών κρούσματα και περιστατικά εκεί που δεν τα περιμένεις. Ξέρετε γιατί το ρωτάω, γιατί μέχρι τώρα, σε σύγκριση με αυτό που συμβαίνει σε άλλες χώρες και πολύ κοντά μας η Ιταλία, που είναι η χώρα αυτή που πλήττεται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια, εμείς είχαμε μια πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Ακριβώς. Δηλαδή, συζητούσαμε μόνο για πολύ λίγα ορφανά κρούσματα. Η ιχνηλάτηση πήγαινε με ένα ρυθμό που ενέπνεε μια εμπιστοσύνη στη λογική του ότι εντοπίζουμε τι γίνεται, αλλά τώρα βλέπω ότι περνάμε σε μια πιο κρίσιμη φάση. Ναι. Υπάρχει μια επιτάχυνση, το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός χτες. Δεν θέλουμε να πούμε ότι τα πράγματα θα είναι όπως είναι. Τα δύσκολα θα είναι μπροστά μας, τα δυσκολότερα. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να επιμείνουμε στην διαδικασία την οποία ακολουθούμε. Δηλαδή, απομόνωση του κρούσματος, ιχνηλάτηση στο μέγιστο βαθμό για να περιορίσουμε την διάδοση και να αποφύγουμε μια έκρηξη κρουσμάτων. Είναι τελείως διαφορετικό να έχουμε 100 κρούσματα σε 2 εβδομάδες και τελείως διαφορετικό να έχουμε 100 κρούσματα σε 2 μέρες. Διότι και η δυνατότητα να κάνεις την ιχνηλάτηση είναι διαφορετική και η δυνατότητα να νοσηλεύσεις αυτούς τους ασθενείς είναι διαφορετική. Μην ξεχνάμε ότι στατιστικά ένα ποσοστό ασθενών θα χρειαστεί να νοσηλευτεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Θέλουμε να έχουμε μία διασπορά των κρουσμάτων στο χρόνο, να μην έχουμε μία μεγάλη συγκέντρωση και βεβαίως ελπίζουμε ότι με τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να βγουν έξω από τα σπίτια τους, να ανοίξουν τα παράθυρα, να περπατήσουν στους δρόμους, να πάνε στα πάρκα, θα ελαττωθεί ο συχνοτισμός των ανθρώπων που είναι ένα πρόβλημα στο συγκεκριμένο κορονοϊό. Κύριε Δημόπουλε, σήμερα ανακοινώθηκε και το πρώτο θύμα. Ο 66χρονος κατέληξε στην Πάτρα. Πάμε πάλι να πούμε ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο. Μάλιστα. Και ηλικιακά. Είναι σαφές ότι αυτοί οι οποίοι κινδυνεύουν είναι άτομα μεγάλης ηλικίας, ιδιαίτερα άνω των 80 ετών, ή άτομα μικρότερης ηλικίας που έχουν συνοσηρότητες. Ναι. Παράδειγμα, ασθενείς με μακροχρόνιο ζαχαροδιαβήτη, με μακροχρόνια μη ελεγχόμενη υπέρταση, με νεφρική ανεπάρκεια, με καρδιακή ανεπάρκεια, με ενεργό στεφανία νόσο, με νεοπλασίες, ιδιαίτερα όταν λαμβάνουν αντινεοπλασματική αγωγή, αυτοάνωσες παθήσεις που παίρνουν θεραπείες για την καταστολή του ανοσολογικού συστήματος. Αυτές είναι οι ομάδες οι οποίες είναι πλέον ευάλωτες. Εξού και πάντα γίνεται η σύσταση όταν, ξέρω εγώ τώρα, τα παιδάκια που δεν θα πηγαίνουν σχολείο ας μην επισκεφτούν τα άτομα μεγάλης ηλικίας στο σπίτι και τους μεταφέρουν αυτόν τον ιό, διότι αυτά τα άτομα είναι πιθανόν να παρουσιάσουν την νόσηση με πολύ δυσκολότερα συμπτώματα. Άρα ουσιαστικά, κύριε Δημόπουλε, μακριά τα παιδιά από παππούδες και γιαγιάδες. Βέβαια που τώρα κλείσαν τα σχολεία και ο κάθε εργαζόμενος τώρα δεν ξέρει ακριβώς πώς να ρυθμίσει την καθημερινότητά του και πάντα οι παππούδες και γιαγιάδες, τουλάχιστον για την ελληνική οικογένεια, λειτουργούσαν σε αυτό το βοηθητικό ρόλο. Αλλά τώρα να μην το επιλέξουμε. Είναι ακριβώς, επικίνδυνο. Ακριβώς. Από τις έρευνες που έχετε, πείτε μας, κύριε Δημόπουλε, υπάρχει κάτι αισιόδοξο? Ναι. Στην Κίνα επιβραδύνονται τώρα επιβραδύνεται η έξαρση. Στην Κίνα έχουμε μία σαφή επιβράδυνση. Έχουμε στην Κορέα μία σημαντική επιβράδυνση. Ναι. Έχουμε εμβόλια τα οποία είναι σε φάση κλινικών δοκιμών στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα. Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι ελπίζουμε, εάν αυτός ο ιός γίνει ενδημικός, δηλαδή κάνει την ύφεση το καλοκαίρι και επανέλθει το φθινόπωρο, σε εκείνη τη φάση να έχουμε τη δυνατότητα όσο γίνεται νωρίτερα να έχουμε αποτελεσματικό εμβόλιο. Και το άλλο είναι αντιϊκά φάρμακα, τα οποία υπάρχει μια εμπειρία
από την Κίνα, όπου είχαμε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών. Γίνονται κλινικές μελέτες για να δούμε ποια από αυτά θα πάρουν έγκριση. Στο μεταξύ υπάρχει και ένας θεραπευτικός αλγόριθμος, τον οποίο έχει ετοιμάσει η Επιτροπή Σοφών Λοιμοξιολόγων στην πατρίδα μας και η οποία δίνει οδηγίες για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα περιστατικά ανάλογα με τη βαρύτητά τους, πότε θα σκεφτούμε να προχωρήσουμε προς μία αυξημένη υποστήριξη, πότε θα πάμε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, πότε θα πάμε για διασωλήνωση και τι αντιϊκά φάρμακα θα χρησιμοποιήσουμε σε κάθε στάδιο. Κύριε Δημόπουλε, κάτι τελευταίο. Άκουσα και δεν ξέρω αν και σε ποιο στάδιο μπορεί αυτό να ισχύσει, ότι κάποια στιγμή μπορεί και ο πληθυσμός να αναπτύξει αντισώματα. Βεβαίως. Αυτή τη φορά όλος ο πληθυσμός ήταν ανοσολογικά παρθένος. Προφανώς την επόμενη χρονιά θα έχουμε ένα σημαντικό αριθμό ασθενών που θα έχει αντισώματα, έστω και αν ο ιός έχει αλλάξει κάπως, θα έχει σε επαρκή βαθμό αντισώματα, ώστε θα έχουμε και μικρότερο αριθμό κρουσμάτων και πιο ήπια προσβολή. Άρα αυτός ο κορονοϊός μπορεί να επανέλθει όπως μας το λέτε με ένα διάλειμμα τους καλοκαιρινούς μήνες και να επανέλθει όπως ζούμε τώρα τον ΙΤΑ 1 ή 1. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Δηλαδή το γεγονός, παραδείγματος χάρη, ο SARS και ο MERS εξαλείφθησαν για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, διότι προκαλούσαν πάρα πολύ έντονη συμπτωματολογία και επομένως σχεδόν όλα τα περιστατικά γινόντουσαν αντιληπτά και αντιμετωπιζόντουσαν και απομονώτουσαν. Και το δεύτερο είναι ότι η λανθάνουσα περίοδος, δηλαδή από τη στιγμή που ήρθε σε επαφή με τον ιό έως ότου εκδηλώσεις την νόσο, ήταν πολύ λίγο, μια-δυο μέρες. Αυτό είναι ιδανικό σενάριο για να μπορέσεις να εκριζώσεις μια ίωση. Αν κάποιος έχει συμπτώματα που τον βάζουν σε μια σκέψη, αυτά που ακούμε, λίγο δύσπνοια, τα συμπτώματα αυτά, ένα ξηρό βήχα και δεν είναι σε μια προχωρημένη ηλικία ή δεν έχει άλλα υποκείμενα νοσήματα, ποια είναι η πρώτη του αντίδραση, τι πρέπει να κάνει? Προσέξτε, εδώ πέρα η σειρά των συμπτωμάτων συνήθως ξεκινάει με πυρετό, ο οποίος μπορεί να είναι ψηλός αλλά όχι και πάρα πολύ ψηλός, με βήχα, ο οποίος είναι συνήθως ξηρός, με μία κακουχία, μυαλγίες, αρθραλγίες, αισθάνεται ότι είναι άρρωστος και συνήθως δεν έχουμε την καταρροή που έχουμε στο κοινό κρυολόγημα. Δηλαδή αυτό να τσούζουν τα μάτια μας, να τρέχει η μύτη μας, δεν το έχουμε στην περίπτωση αυτή, διότι εδώ η λίμωξη και η μόλυνση αφορά τους πνεύμονες. Επομένως, αυτό που θα μας ανησυχήσει όταν είμαστε σπίτι μας, έχουμε τη διάγνωση του κορονοϊού, παίρνουμε τα αντιπυρετικά, πίνουμε τα υγρά, ξεκουραζόμαστε, εάν δούμε ότι έχουμε έναν πυρετό ο οποίος παρατείνεται, αν δούμε ότι έχουμε ένα βήχα ο οποίος επιδεινώνεται και το σημαντικότερο, αν έχουμε δυσκολίες στην ανάσα, αυτό θα πρέπει να μας κάνει να ζητήσουμε να μας δει ένας γιατρός, να γίνει απεικονιστικός έλεγχος, ακτινογραφία θώρακα, αξονική τομογραφία θώρακα, αέρια αίματος, εκτίμηση του αριθμού των αναπνοών, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούμε με διαφορετικό τρόπο. Τώρα, σε άτομα μεγάλης ηλικίας, η πιθανότητα να έχουμε τέτοια πιο προχωρημένη πνευμονία είναι μεγαλύτερη. Γι' αυτό τα θεωρούμε πλέον ευάλωτα και επομένως θέλουν μία παραπάνω προσοχή να μην κολλήσουν τον ιό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημόπουλε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με το θέμα των σχολείων.